Αντιμέτωπη με την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση είναι οι δύο κτηνοτρόφοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη σε ορεινή τοποθεσία των Τεμενίων του Δήμου Καντάνου Σελήνου και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε σε μεγάλο μήκος της κορυφογραμμής. Οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στο Δήμο Καντάνου Σελήνου οδηγήθηκαν το μεσημέρι στην Εισαγγελία Χανίων, ενώ ήδη τους έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. Η εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη και τους παρέπεμψε σε απολογία στον ανακριτή Χανίων την προσεχή Δευτέρα, με τους ίδιους πάντως να αρνούνται την κατηγορία που τους αποδίδεται. Τρία ακόμη άτομα αναζητούνται ως υπαίτια για την πρόκληση της πυρκαγιάς που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και κατέστρεψε μεγάλη δασική έκταση. Συνολικά 90 πυροσβέστες με 30 οχήματα και 2 εθελοντικές ομάδες πήραν μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς που τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο χθες το πρωί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά έκαψε κυρίως κουμαριές και χαμηλή βλάστηση στη θέση Στεφανόπετρα, νότια της Καντάνου, ενώ αποτέφρωσε και πήρε τα 3 στρέμματα εντός της έκτασης αναδασώσεων του Δασαρχείου Χανίων στην τοποθεσία Κατσιγιανόλακος.